Και συνεχίζουμε την ημέρα μας με μία ακόμα αναγνώριση, παρακαλώ. Με μία ακόμα αναγνώριση και κάποιες πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Για αυτόν τον σκοπό θα ήθελα να καλέσω στη σκηνή έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται 3 χρόνια με το χώρο αυτό, με τη δικτύωση. Ήταν από τους πρώτους που ξεκίνησαν και στην Olympic Idea. Κάτι μοναδικό που έχει αυτός ο άνθρωπος είναι ότι ενώ είναι σμαράγδι και η ομάδα του ξεπερνάει τα 300 άτομα και είναι νέο σμαράγδι με ομάδα πάνω από 300, πολύ φρέσκο δηλαδή, παρόλα αυτά στην ομάδα του έχει τιτλούχους από όλες τις κατηγορίες. Έχει ζαφύρια, έχει σμαράδια και έχει διαμάντι. Ωραία. Είναι το πρώτο σμαράγδι 300 πλάς της Θράκης και θέλω να με βοηθήσετε λοιπόν να φέρουμε στο βήμα τον κύριο από την Αλεξανδρούπολη, τον κύριο Γιάννη Στρέιντζερ Ξένο! Τέλεια! Πώς είμαστε! Πάμε! Καταρχήν, πριν ξεκινήσω, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους εσάς εδώ, που ενώ έξω εκεί γίνεται χαμός, ενώ προσπαθούν να μας περάσουν τα δικά τους, εμείς είμαστε εδώ και παλεύουμε γιατί είμαστε πλανοβιτέροι! Yeah! Για μένα ήταν πολύ εύκολο, δεν κουράστηκα καθόλου, έγινε όλα πολύ απλά. Λάθος. Δεν πιστεύω ότι όποιος ανεβαίνει σε αυτή τη σκηνή δεν έχει δουλέψει έστω και λίγο. Θα σας πω λίγο για τη ζωή μου. Έχω δυσκολευτεί από πολύ νωρίς, 4 ετών έχασα τον πατέρα μου. Εκεί που η ζωή της οικογένειάς μου ήταν καλή, ξαφνικά πατήσαμε το restart. Ξεκινήσαμε από το απόλυτο μηδέν. Ευτυχώς ήταν η μάνα μου εκεί, η μητέρα μου, η οποία βοηθούσε, ήταν το στήριγμά μου. Από τα 4 μου κατάλαβα πόσο δύσκολος είναι ο κόσμος, πόσο πρέπει να παλεύουμε, πόσο πρέπει να μαχόμαστε για τα όνειρά μας. Στο σχολείο είχα πέσει θύμα bullying, παιδικής βίας δηλαδή, όσοι δεν καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά, έλεγα ένα πράγμα. Εγώ είμαι καλύτερος από όλους σας. Όχι από εσάς, από αυτούς εκεί που ήθελαν να μου στερήσουν τα όνειρα. Μέχρι τα 15 μου ήμουν ένα εντελώς ακοινώνητο άτομο, καθώς με είχε επηρεάσει αυτό. Έβλεπα γνωστούς φίλους και απέφευγα να χαιρετήσω. Σιγά σιγά όμως προσπαθούσα να κυνηγώ το όνειρό μου. Το σάπιο σύστημα εκεί έξω το είδα από πολύ νωρίς, από 12 ετών δουλεύω, παράλληλα με το σχολείο. Είδα ότι πρέπει να μάχεις συνέχεια, συνέχεια, να βάζεις μικρούς, μεσαίους, μεγάλους στόχους, να τους καταφέρνεις, να προχωράς, βήμα-βήμα και σιγά-σιγά έρχεται και η επιτυχία. Πριν από 3 χρόνια, μου λέει κάποιος φίλος, μάλλον κάποιος συνάδελφος, που δεν είχαμε ιδιαίτερες σχέσεις, θα σου δείξω μια ιδέα, θα τρελαθείς. Λέω, θα τρελαθώ, θα τρελαθείς. Δείξε μου, ρε φίλα, να τρελαθώ. Πάμε τέλος πάντων σε ένα καφέ, μου τη δείχνει. Ήταν για μια άλλη δικτυακή εταιρεία. Λέω, αυτό είναι απίστευτο. Υπάρχει τέτοιο πλάνο εκεί έξω.
Σίγουρα ήμουν από τα άτομα που κάποιος δεν θα ήθελε να του δείξει το πλάνο, γιατί θα έλεγε, εντάξει μωρέ, αυτός δεν κάνει. Το έχετε πει όλοι αυτό για κάποιον? Βοηθήστε με να δω ποιοι το έχετε πει. Ότι αυτός δεν κάνει. Ωραία. Είναι μεγάλο λάθος. Θα θέλατε να έχετε ένα σμαράγδι 300 στην ομάδα σας? Χαίρομαι. Λοιπόν. Αυτή η εταιρεία είχε αυτό το Plan B που μου άρεσε. Είχε όμως ένα πρόβλημα. Ασυμβατότητα στη χώρα μας. Γι' αυτό πολύ γρήγορα υπήρξε μια ανάπτυξη και πολύ γρήγορα έγινε το αντίθετο. Υπήρχε ένα θέμα εκεί. Έβαλα γρήγορα τους πρώτους μου 5 ανθρώπους, αλλά η ηγεσία δεν ήταν όπως είναι εδώ. Και παρακαλώ ένα χειροκρότημα για την ηγεσία. Πραγματικά αισθάνομαι ευλογημένος που συνεργάζομαι με αυτούς εδώ τους ανθρώπους. Πραγματικά το λέω αυτό. Υπήρχε λοιπόν ένα θέμα με την ηγεσία, η οποία το μόνο που κοιτούσανε δεν ήταν να ηγηθούν, αλλά το πώς θα βγάλουν λεφτά στην τσέπη τους. Αν θέλει κάποιος να γίνει ηγέτης, πρέπει να κοιτάξει πρώτα πώς θα βοηθήσει την ομάδα του. Και όλοι αυτοί εδώ αυτό κάνουν. Έτσι λοιπόν αυτό που έκανα είναι να βάλω τους πρώτους μου 5 ανθρώπους. Μου είπαν ότι τώρα πρέπει να τους βοηθήσεις. Δεν πρέπει να προχωρήσεις άλλο. Δεν πρέπει να κάνεις άλλες προσωπικές συστάσεις. Τώρα βοήθα αυτούς. Να κάνουν και αυτοί τις δικές τους. Έτσι τους έπαιρνα και όπως είναι τα κοτοπουλάκια, προσπαθούσαν να τους κάνουν να πετάξουν. Αλλά δεν πετούσαν, έπεφταν. Και προσπαθούσα και προσπαθούσα και προσπαθούσα. Τους έλεγα, την Κυριακή θα γίνει αυτό το event. Πάμε! Ναι, 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 πάμε! Δεν ερχόταν. Έχουμε το Big Bang. Ναι, ναι, πάμε. Δεν ερχόταν. Είμαι άρρωστος. Έχουμε αυτό. Έχουμε εκείνο. Έχουμε το άλλο. Ένα χρόνο μετά, βλέπω ένα φίλο σε μια καφετέρια και μου λέει, θέλω να σου πω κάτι. Λέω, δεν θέλω να ακούσω τίποτα, αλλά πες μου. Ναι, είμαι, λέω, ολίν σε αυτό που κάνω, αλλά πες μου. Ήμουνα πάντα ανοιχτό μυαλός και πάντα έψαχνα κάτι παραπάνω. Κάτι το καλύτερο. Και αν έχετε να μου προτείνετε κάτι καλύτερο, είμαι ανοιχτός. Αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Λοιπόν. Εκεί λοιπόν ο φίλος μου εξηγεί για μια εταιρεία πάρα πολύ καλή, με πολύ καλύτερο payout. Μπαίνω μέσα και εκεί γνωρίζω 2 εξαιρετικούς ανθρώπους. Θα τους ευχαριστώ και θα τους ευγνωμονώ για πάντα. Τον κύριο Στάθη Καρυπίδη και τον κύριο Κωνσταντίνο Καστάνη. Να σας πω μόνο ότι ήμουν 7 γενιές κάτω από τον κύριο Καρυπίδη και άλλες 3 κάτω από τον κύριο Καστανά. Και να σας πω πάνω σε αυτό ότι μην κοιτάτε ποτέ τι κάνει ο σπονσορας σας, τι κάνει ο σπονσορας του σπονσορας σας, τι κάνουν οι άλλες ομάδες, τι κάνει αυτός, τι κάνει εκείνος, τι κάνει ο άλλος. Φρείτε έναν άνθρωπο να σας κουτσάρει, είτε είναι ζαφύρι, είτε είναι σμαράγδι, είτε είναι ζαφύρι 100, σμαράγδι 300, διάμαντι 1000, οτιδήποτε. Έναν άνθρωπο που να σας επνέει τη γραμμή αναδοχής σας και χαράξτε μαζί τους στόχους. Έχω και σφωνάκι. Λοιπόν, να σας πω ότι εγώ το ζαφύρι το έκλεισα σε 3 περίπου μήνες. Φυσικά δεν υπήρχαν μηνιαίοι. Για όλους εκεί πάνω που λέτε ότι είναι δύσκολο αυτό, είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον, ειδικά το ζαφύρι, βήμα-βήμα, προχωράμε στους στόχους. Τον Αύγουστο έγινε ζαφύρι 100+, το Μάρτιο σμαράγδι, πριν μια εβδομάδα σμαράγδι 300. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είναι μια πορεία που πάμε βήμα-βήμα. Θέλω να ευχαριστήσω τους ηγέτες της ομάδας μου, γιατί το σμαράγδι μπορεί να το πέτυχα μόνος μου, αλλά το 300 είναι ομαδική δουλειά. Θέλω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Νίκο Αντωνιάδη και τη Σοφία Πακαλίδου, τα διαμαντιά μου. Πραγματικά.
το Βαλάντι Φουντούκα, το Ζαφίρι Πλάς, το Γιάννη Ξεμητιάδη από την Καταρίνη, Ζαφίρι επίσης, και όλους αυτούς που δεν κατάφεραν να έρθουν, αλλά ήθελαν πολύ, πολύ να έρθουν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που είστε εδώ σήμερα και ένα τεράστιο ευχαριστώ για ακόμη μια φορά σε αυτή την εξαιρετική ηγεσία. Να είστε καλά. Μπράβο!